φίλες και φίλοι από τον Κολονό. Μπασκετμανία εξαντίον Athens Creeps για την τρίτη αγωνιστική του εμπιδόμου, τέταρτη αγωνιστική του εμπιδόμου ομίλου της Development Summer League. 15-7, 10-21 και 0. Τους μανιακούς 23-99, 28-26 και 0. Για τους Athens Creeps που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη, 0-2 το ρεκόρ τους. Από την άλλη μεριά, η Basket Manager κάνει το 3-3 και έβρισαν και τους Μιλγκόκι και Bucks με 91-44, ενώ οι Creeps κρύβηκαν στο τέλος με τους Phoenix Bucks με 54-56. Στενάκης, Βλαχόπουλος, Ασάς, Καλαμιώτης και ο Δημητριάδης για τους Μανιακούς. Για τους Creeps, Μαρκαντώνης, Μυρλής, ο Κουγιουντζόγλου, ο Κουρκουλής και ο Άρτζη. Καλαμιώτης απέναντι στον Δημητριάδη, ο Δήμος ανοίγει το σκορ με το 10, ασίστ του Καλαμιώτη με το 7. Οι Athens Creeps σήμερα για πρώτη φορά έχουν μαζευτεί. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Κωνσταντίνος ο Κουρκουλής τόνισε πως είναι σίγουρος ότι σήμερα θα έρθει η πρώτη νίκη. Επέστρεψε και ο Σμυρλής, είχε αφήσει την πρεμιέρα στο δεύτερο μάτς που πάμε απουσίαζε. Κάνει το λάθος να κοιτάζει ο Καλαμιώτης. Στον πάγκο είναι ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος ο Αργυρός. Τέλος εκτύπησης στον Athens Creeps, έπαιρνε την μπάλα στα χέρια του Κουρκουλή. Και τον Βελίπα, τον Μαρακάκη, και εκείνος σήμερα έχει έρθει. Τον MVP στο μάτς με τους Phoenix Bams. Καλαμιώτης για 2 με το 7, στο χείρι, μπαμ, Κουρκουλή με το 26, απ' την άλλη μεριά, Μανιακή. Στον πάγκο είναι ο Κιζηρίδης, στο Κώστας Μουγλής με το 28, μπαμ του Σασά με τα 2 μηδενικά. Και ήρθε μόλις τώρα ο Γιάννης ο Πισκουλιάδης. Ο Γιάννης πάντο του Γιουμτζόπουλος. Στεφινάκης, περνάει στον Δημητριάδη. Το αδικός που έχει σκοράρει, δεν βάζει το δεύτερο του καλάθι με το 10, rebound του Κουγιουντζόπουλου με το 0. Σήμερα δεν έχει έρθει ο Σκαφτούρος, που στα πρώτα δύο μάτς είχε δώσει το παρόν, το της Athens Creeps. Μυρλής, πάνω το Καλαμιώτης, Μυρλής γυρνάει, πέμπτη προσπάθεια, στοχή με το 28, rebound του Βλαχόπουλου με το 21. Παρέ με το 2-0 για τους Basket Maniacs στα πρώτα 2 λεπτά. Σαγκεκούλα, ο Παρτέλης για αποσίες σίγουρα των Μανιακών. Ο Καλαμιώτης αστοχή με το 7, rebound του Κουρκουλή με το 26. Ο RG είναι αυτός που θα κατεβάσει. Πιέζεται από τον Στενάκη μπρος πίσω από τον RG, κάνει τον λάθος. 23. Και coach σήμερα ο Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος θα επιστρέψει, θα αρχίσει να επιστρέψει. Στενάκης, αστοχή ο Ανδρέας με το 15, rebound του Άρτζη με το 23. Χωρίς φάουλ οι δύο ομάδες από τα 2,5 λεπτά. Τον Μαρκαντώνη πρώτη συμμετοχή με τους Athens Creeps στα εκτελές συμβολές με το 99, φάουλ του Σασά. Και ο Κουγιουμτζόπουλος για πρώτη φορά κατεβαίνει με τους Creeps. Οι οποίοι εύκολα θα μπορούσαν να έχουν τώρα 2-2 νίκες, αλλά οι απουσίες τους τύχησαν. Πέσε παιδί του Μαρκαντώνη. 2-2. Σοχαρίζει ο ψηλός. Ένα πολύ μεγάλο μάτς Καρμάνι Μιλάνο με Thunder Dogs. Για τον άλλο όμιλο, για τον τέταρτο όμιλο. Άγρος ο Καραμιός με το 7, rebound του Σασά με το 0. Δημητριάδης, λόγω του Κουγιουντζόπουλου με το 0. Και ο Άρτης στον διασμό, παίρνει τα βήματα, φάουλ 2
βόλες το 23. Για τον πέμπτο όμιλο ήταν το μάτς Thunderdogs Armani Milano, για τον έβδομο τώρα το παιχνίδι του παρακολουθούμε. Ζερίδης ο Σάβας το 1, Γκρίσκου Βλαχόπουλου του Δημήτρη με το 29. Δύο καταγραφικές προσθήκες για το καλοκαίρι του Basket Maniacs. Ο Αμπζουκάνη δεν μπορεί. Σοκέι δεύτερη, βγάζει ο Στενάκης. Καλαμίδες θα κλέψουμε το 7, λάβει σε παραφορά του Κουρκουλή με το 26. Κιζηρίδης στον Καλαμιώτη. Καλαμιώτης ξανά στον Σάβα. Σασά στον Δημητριάδη για 2. Δεύτερο προσωπικό καλάθι εκείνο με το 10 assist του Νίκου του Σασά με το 0, ο οποίος στις μαύρες εμφανίσεις έχει το 0. Δεν απαντάει με το 26 rebound του Καλαμιώτη με το 7. Τριάδης δώσει τις λύσεις στην επίθεση των Μανιακών, βγαίνει από τα screen, προσποιείται για 2, αστοχή ο Δήμος με το 10, rebound από τον ίδιο, μόνος του Κιζηρίδης, πρώτο καλάθι για εκείνο με το 1, assist του Δημητριάδη με το 10. 6-2 μπροστά η Basket Maniac στα πρώτα 4 λεπτά που έχουμε διανύσει. Ο Άρης κατέβασε. Πρέπει να τον Μαρκαντώνη. Λάθος του Άρης με το 23. Κλέβει ο Καλαμιώτης με το 7. Δεξί λέει άπρος. Το καλάθι του Kill Bill. Και 8-2. Γιουντζόπουλος ζητάει ο Κουρκουλής, προσυχώνεται για 3 με το 0, πρώτο τρίποντο του αγώνα, τον Νόκη Γιουντζόπουλο. Το 0, κάνει το 8-5. Θέλησαν να πιέσουν, για φανείς κρύψη, δεν το έκανα τελικά. Στενάκης. Βάζει τον Καλαμιώτη. Καλαμιώτης θα γυρίσει με το 7 και άλλο καλά από τον Βασίλη. 15 double score για τους Basket Maniacs. Μυρλής του Γιουντζόπουλο ξανά για 3 άστοχος από τη φορά με το 0. Rebound του Μαρκαντώνη με το 99, βγάζει έξω στον RG. Βάζει σηκώνει για 3 άστοχοι με το 23. Rebound του Κιζηρίδη του Σάβα με το 1. Καλαμιώτης ζητάει για να περάσει πριν το κέντρο. Στενάκης. Τον Καλαμιώτη έχουν χρόνο ακόμη οι Basket Maniacs. Καλαμιώτης, πλάτη στο καλάθι. Θα το δώσει τον Κιζηρίδη. Άστοχος με το 1, rebound του Μαρκαντώνη με τα 2-9. Σκουλιάν, ξεκίνησε το ζέσταμα. Είχε στο καπάκι από τη δουλειά. Γιουντζόπουλος ανάμεσα σε 3, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι με το 0. Time out. 17, 4 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 99-0, 33-34 και 26 για τους Athens Crips. 1-7-10-15 και 0-3-5 για τους Basket Maniacs. Ο Παύλος, ο Αργυρός, πέρασε στο μάτς. Όπως και ο Λευτέρης, ο Μαρακακής, Στενάκης, βήματα με το 15. Παρακάκης, Αργυρός, ο Γιουντζόπουλος, ο Κουρκουλής και ο Μαρκαντώνης για τους Κρύπς. Από την άλλη μεριά, Δημητριάδης, Στενάκης, Σασάς, Κιζηρίδης και ο Καλαμιώτης. Ο Γιουντζόπουλος ξεχωρίσουμε στις για τους Athens Crips. Θα φτάσει τους 7 πόντους με το 0, 7 συνεχόμους έχει βάλει. Και από το μείον 6 στο μείον 1, παρέα του Θανάση του Παπαδόπουλου. 2 φαουλ μανιακή, κανένα οι Κρύπς. Κιζηρίδης, ανοιχτή άμυνα των Κρύπς. Φαουλ του Κουρκουλή, 2 βολές για τον Κιζηρίδη. Εδώ ένα. Κιζηρίδης τα λέει με τον Στασινόπουλο.
ήρθε και ο Στενάκης. Ο Συνόπουλος μπαίνει μέσα για να δώσει οδηγίες στον Κιζηρίδη. Διάβολος λοιπόν για τον Κιζηρίδη. Μέσα η πρώτη. Και γρήγορα ο Νίκος Ζωσάς μέσα στο ζωγράφιστο. Εδώ βάζει ο Παύλος Αργύρος, είναι στον Μαρακάκη. Ο Λευτέρης για τρεις την πρώτη προσπάθεια να το στήξει με το 33, λοιπόν του Αργύρου με το 34. Του Κουλής, το παίρνει τον Δημητριάδη, πατάει δυνατά, μπλοκ του Καλαμιώτη, αλλά έχει προηγηθεί ο άλλος του Σασά, δεύτερο του Νίκου. Δύο βολές για τον Κωνσταντίνο Κουρφουλή με το 26. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 11-10 φτάνουν και οι Creeps τον διψήφιο αριθμό πόντων. Στενάκης, πατυφάζει Παύλου Αργυρίου. Πάνω στο Κιζηρίδη. Ο Παύλος έχει ένα θεματάκι τραυματισμού από το προηγούμενο μάτς. Καλαμιώτης, τρίποντο με το 7, φτάνει και εκείνο στους 7 πόντους. Μία μεριά Καλαμιώτης με την Δημητριάδη, τον έχει βοηθήσει. Και από την άλλη, ο Φουγιουμτζόπουλος έχει ξεχωρίσει. Τις δύο ομάδες, Μαρακάκης για δύο μπλοκ με φάουλ. Δύο βολές για τον Μαρακάκη με το 33, φάουλ του Κιζηρίδη. Κιζηρίδης παραδέχεται ότι έκανε φάουλ. Θα ήταν το μαδικό βολές, θα εκτελούν οι Creeps μέχρι το φινάλε του δεκαλέπτου. Παρακάτης χάνει την πρώτη βολή. Έχασε και τη δεύτερη, λοιπόν του Κιζηρίδη με το 1. Παρέμε το 14-10 υπέρ των Basket Maniacs. Καλαμιώτης. Στο Στενάκη, φάουλ. Δύο βολές για τον Ανδρέα. 15 φάουλ του Κιζηριτζόπουλου. Και ο Στέφανος ο Αθανασόπουλος σήμερα παρουσιάζει. Κάνε το ντεμπούτο του την προηγούμενη αγωνιστική. Μέσα από τον βολή του Στενάκη, έχει την ευκαιρία να ξαναδώσει αέρα 6 πόντων στους Basket Maniacs. Πάσε τη βολή, rebound του Σασά με το 0. Ο Νίκος θα μπορούσε εδώ να βάλει δύο εύκολους πόντους. Rebound του Μαρακάκη με το 33. Πάει ο Παύλος Αργυρός στην πρώτη προσπάθειά του, αστοχή για 3 με το 34, rebound του Καλαμιώτη με το 7. Παρέμει το 15-10. Καθόν 5 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. Ζερίδης, σταματά για 2, αστοχή με το 1. Αστοχής και ο Σασάς με follow με το 0, rebound του Αργυρού με το 34. Μαρακάκης φάουλ του Δημητριάδη, δύο βολές για τον Τέιρη. 3, time out. 1 και 27 για το πρώτο δεκάλεπτο. 99-34, 28-33 και 26 για Creeps, δύο βολές για τον Μαρακάκη με το 33, 15-1, 10-21 και 7 για τον Basket Maniacs. Βλέπουμε για πρώτη φορά Σμυρλή και Μαρακάκη στην ίδια πεντάδα. Δεύτερη rebound του Καλαμιώτη με το 7. Ποιος κάνει λάθος.
Όχι, τελικά Μαρχαντώνης βρήκε. Κύριση παραμένει για τους Basket Maniacs. Τώρα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, 15-10 μπροστά η ομάδα του Γιώργου του Στασινόπουλου. Στενάκη στο Δημητριάδη, Δημητριάδης για 3 με το 10, δεν το βάζει ο Κιζηρίδης, το επιθετικό rebound με το 1. Καχόπουλο, Δημητριάδης, κλείστηκε. Καχόπουλος, 3 δευτερόλεπτα, στο κείμενο 21 rebound, Μαρακάκη με το 33. Μαρκαντώνης λάθος με το 99, κλέβει ο Στενάκης με το 15-2, 1-2-2. Στενάκης θα περιμένει να ανέβουν οι παίκτες του και αφήνει τον Βασίλη τον Καλαμιώτη. Δημητριάδης για 2 από τη γωνία, σκοράρει με το 10, στο σύν 7 η μανιακή ασίστ του Καλαμιώτη με το 7. Τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου είναι για τους Athens Creeps. Μαρκαντώνης, φάουλ, 2 βολές λόγω ομαδικών. Το 99. Μαρκαντώνης έχει 2 στις 2. Δεν έχουν χάσει βολές μέχρι στιγμής οι Creeps. Μέσα η πρώτη. Τα πλάγια 12,3 για τους Basket Maniacs. Ένα φάουλ μπορούν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα το εκμεταλλευτούν. Τριάδης, με δευτερόλεπτα. Ο Δήμος κάνει λάθος, πάσαμε το 10. 1,7 για τους Creeps. Καρακάκης θέλει να εκτελέσει, ψάχνει πάσα όμως. Δεν θα πάρει εκείνη την προσπάθεια. Σκορ πρώτη δεκαλέπτου Basket Maniacs 17, Athens Creeps 11. Η Μεσόγειος αποκαλύπτεται. Η ελιά, το βαμβάκι, το μαλλί, κρυμμένα μυστικά, παραδοσιακές τεχνικές, όλα φτιαγμένα στο χέρι. Συλλογή χειροποίητων στρωμάτων Bodyfix από την Κάντια. ...16, 28, 33, 23 και 34. Κοντά τον Creeps και από την φορά μέσα ο Θανάσης ο Παλαδόπουλος. Στην άλλη μεριά 21-0, 1, 7-0 μέσα και ο Πισκουλιάνα από την άλλη μεριά. Μιελής, Μαρακάκης, ο Παύλος Αργυρός, ο Παλαδόπουλος και ο Άρτζη. Κοντά τον Creeps από την άλλη μεριά, Πισκουλιάνη Καλαμιώτης και Ζηρίδης, Βλαχόπουλος και Σασάς. Μελής, Φάρτου, Καλανιώτη. Τα 7-11, σκορ πρώτου δεκαλέπτου, υπέρ των Μανιακών. Με αρχή του παιχνίδι μπροστά στο σκορ. Μια ισοπαλία είχαμε δει, το 2 όλα. Ο Μελής δεν σκοράρει με το 28, μπάνε του Καλανιώτη με το 7. Έχουν δυσκολευτεί απέναντι στην καλωστήμενη άμυνα των Basket Maniacs. Creeps. Κάκης πίεσε και έκλεψε με την 33, λάθος του Νίκου του Σασά, το 0. Κάκης πάει στα μέσα, αστοχή με το 33, rebound του Παύλου του Αργυρού, το 34. Σαφή βοήθεια, τελικά παίρνει προσπάθεια, δεν σκοράρει, με το 34, rebound του Βλαχόπουλου με το 21. Φάουλ του Παύλου του Αργυρού. Ένα φάουλ δύο ομάδες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Το 17-11 παραμένει. Σκουλιάν με το 0. Ο Σασάς είναι με τα 2 μηδενικά.
Ναι, τώρα το πήρα πάρει. Για τρεις ο Καλαμιώτης στη λήξη, αστοχή με το 7, rebound του Μαρακάκη με το 33. Μαρακάκης του δίνουν χώρο, δεν του τιμωρεί από την περιφέρεια. Με το 33, η μπάλα. Time out, έχουμε μπάλα για τους Basket Maniacs. 16, 23, 34 και 28 πεντάδα των Athens Creeps. 0, 21, 0, 0, 7 και 1 το του Basket Maniacs. 100 δευτερόλεπτα έχουμε για νήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μανιακοί προηγούνται με 6 πόντους, 17-11. Τη Ζηρίδης προσποιείται για να ανοίξει το σκορ του δευτερόλεπτο δεκάλεπτο με το 1 και να βάλει και από τη φορά του Basket Maniacs στο σύν 8. Παίζει καλή άμυνα, ο Ζουλής παίρνει το σκήνα από τον Παπαδόπουλο, βρίσκει τον Παύλο τον Αργυρό, ο Άρτζη προσποιείται, κλείνεται για 2, αστοχή με το 23, rebound του Βλαχόπουλου με το 21. Καλαμιώτης είπε στον Βλαχόπουλο να ηρεμήσει. Τώρα πάμε σε σετ επίθεση τώρα, Basket Maniacs. Έχουν την ευκαιρία να πάρουν την ψήφα διαφορά της Ζηρίδης. Το πάνω στον γύρο, η Ζηρίδη στον Βλαχόπουλο, καλά φύγει το 21, ασίστ τη Ζηρίδη με το 1, 21-11. Τι έχουμε, time out. Νέο time out, η Athens Creeps. 0-28, 23-34 και 16 η Athens Creeps. 0-21, 0-0-1 και 7. Basket Maniacs, ο Κουζουντζόπουλος, άσπαθος για 2 με το 0, rebound του Σασά με τα 2 μηδενικά. Ζηρίδη, Σασάς, Καλαμιώτης, Βλαχόπουλος και ο Πισκουλιάν. Basket Maniacs, από την άλλη μεριά, Κουζουντζόπουλος, Παπαδόπουλος, Μιγλής, Παύλος Αργυρός και ο Άρτζη. Δεύτερο φάουλ του Πόουλ. Τεχνική ποινή στον Αργυρό τον Παύλο. Κάνει τα 3 φάουλ. Τέταρτο. Εργάζει στον πάγκο. Στην 34 έχει 3 φάουλ και τώρα η τεχνική ποινή. Έξω λοιπόν ο Παύλος Αργυρός με το 34. Μέσα ο Μαρακάκης με το 33 που έβαλε και το κανονικό σου τσάκι. Παραμιώτη θα εκτελέσει την πόλη της τεχνικής ποινής με το 7. Θα την χάσει. Και κάνει ένα φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο και τώρα άλλα 2 και μία τεχνική ποινή. Καλαμιώτης. Θα δει ένα τρικόρο, Πισκουλιάν, 3 δευτερόλεπτα. Το 0. Σπίρλης οργανώνει την επόμενη επίθεση στον Athens Creeps. Άστοχος με 28, rebound του Καλαμιώτη με 7. Από την Athens Creeps το δεύτερο δεκάλεπτο. Σασά στον βιασμό, καλάθι με τα 2 μηδενικά ασίστ του Σπουλιάν με το 1 μηδενικό. 23-11. Τέσσερα λεπτά ολικού blackout για τους Athens Creeps. Άρτζι. 3 με 23, σκοράρει ασίστ του Κουζουντζόπουλου με το 0. Ο Άρτζι δίνει ανάσα τους Athens Creeps από τα 6.75 και κάνει 23-14. Καλαμιώτης βήματα με 7. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να αντιδράσουν και να μειώσουν οι Creeps. Στην ανάπαυλα, ο Γιουμιζόπουλος αστοχή με το 0, rebound του Παπαδόπουλου το 16, βγάζει έτσι τον Μιγλή. Γιώργος επιλέγει τον Άρτζη, νέα προσπάθεια και νέο τρίποντο με 23. Ασίστ του
Σμυρλή με τα 27 τρίποντα, δεύτερο σε χρόνο από τον Άρτζη. Φτάνει τους 6 πόντους. Διαφορά στους 6. Λαχόπουλος. Επιχειρήδη, βήματα, εδώ ένα. Αν σκοράνε τώρα κρύψη λογικά, ο Στασινόπουλος θα πάρει ένα ταϊμά, όταν έχει. Κάκης Πάλτ, Βλαχόπουλου, δεύτερο ομαδικό για τους Μανιάκς. Στενάκης με το 15, αντί του Βλαχόπουλου με το 21. Γιουμιζόπουλος μόνος του αστοχή για 2 με το 0, ριμπάν του Στενάκη με το 15. Γιάννη, τον Καλανιώτη. Νιώτη, γυρνάει με το 7, στο σίδερο, ριμπάν του Σμυρλή με το 28. Σμυρλής, ένας εναντίον όλων, αυτά τα καλάθια λείπουν το πρώτο. Στο πρώτο μήχρονο από τους Creeps, αλλά του Γιώργου λοιπόν με 28 και διαφορά τους 12 στους 4. 23-19. Καλανιώτης. Πάλι του Παπαδόπουλου. Τέταρτο ομαδικό. Κάτσε πάγκο με 16, μέσα ο Μαρκαντώνης με 99. Φιλιάς με παραφορά για τον Καλανιώτη. Νιώτης, αστοχή φάλ του Μαρακάκη, δύο ολές για τον Kill Bill, το 8. Συμπλήρωσαν λοιπόν τα 5 ομαδικά οι Creeps. Δεύτερη rebound του Άρτζη με την Ευθεία. Τέσσερα λεπτά για την ανάπαυλα. Τέταρτη αγωνιστική για τον 7ο όμιλο της Suburban Summer League. Ο Άρτζη αστοχή αυτή τη φορά για 3 με 23. Rebound του Καλαμιώτη με το 7. Σιδηρίδης προσποιείται αστοχή με το 1. Ο Σμυρλής βγάζει ο ίδιος η μπάλα του Basket Maniacs. Διαγωνιστική για τον 7ο όμιλο της Development Summer League. Παρατηρήσεις σε Μαρκαντώνη και Στενάκη. Καλανιώτης. Επανάληψη της επαναφοράς. Καλανιώτης θα πάρει την μπάλα και την αφήνει στο αντίπαλο καλάθι με το 7. Άσεις του Κιζιερίδη με το 1, δεν πρέπει να βγαίνεις γνωστά από τον Καλανιώτη γιατί θα γυρίσει και μετά είναι σίγουρο το καλάθι. Άρτζη, μίσθηκε μέσα στη ρακέτα, τον αφήνει ο για 2 και τελικά πάσα ο Άρτζη, αστοχή με το 23, ριμπάν του Μαρακάκη με το 33, τέλος επίθεσης. Παραδείγμα και τη Στεφάνη, την κατοχή φωνάει στους Basket Maniacs. Σασάς έξω με τα 2 μηδενικά, μέσα ο Βλαχόπουλος και ο Δημητριάδης, με το 10. Τώρα αυτόματα πάει σαν τεσσάρι, ο Στενάκης. Λάθος πάσα του Δήμου, με το 10. Time out λέει ο Κουζιντζόπουλος, τον Παπαδόπουλο να πάρει. Κάκης, ωραία ενέργεια και καλά τη Δευτέρη με το 33. Ο Τζάμψου του σκοράρει από το high post και κάνει 26-21. Ψιάζουν σιγά σιγά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου. Δυσκολίζεται η σκέψη, αστοχή όμως από την περιφέρεια με το 10, βιάστηκε.
ώστε να πάρει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην προσπάθεια. Δεν θα πάρουν time out οι Trips. Δέκα πόντους έχουν πάρει μεσολούμενοι στο δεύτερο δεκάλεπτο και έχουν δεχτεί 9. Μία δευτερότητα στον Μαρακάκη. Σαν 17-11 το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Βρέθηκα μέχρι και στο συμβόδεκα η Πασκοφάνια και στο 23-11. Από τότε ένα 13 επιμέρους σκορ των Athens Creeps. Καλαμιώτης με το 7 στο key rebound. Τους Μυρλί με το 28, ο Σμυρλής επί τα κίνη. Περνάει την μπάλα στα χέρια του, Σμυρλής. Αστοχή με το 28, rebound. Πέφτουν κορμιά, τελικά ο Δημητριάδης προσμένος με το rebound. Με το 10. Φάουλ του Μαρκαντώνη πάνω στον Κιζηρίδη, δύο βολές για τον Σάβα με το 1. Έξω ο Καλανιώτης με το 7, μέσα ο Σασάς με τα 2 μηδενικά. Ο Άρτζι βάζει 3 τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο και κρατάει όποιου του Athens Creeps κέρδισαν στους 9 του 13 πόντου. Σαν εμείς εκεί διψήφια διαφορά των Μανιακών. Δημητριάδη στον Στενάκη, βήματα. 15 πριν του Φάουλ έκανε βήματα. Ανδρέας. Πλάι στο καλάθι, κλείνεται 7 δευτερόλεπτα. Μαρακάκης πρέπει να βιαστεί, σηκώνεται για 3 και το βάζει ο Τέλειο Μαρακάκης με το 33 και έχουμε ισοπαλία 27 όλα. Πρώτο τρίποντο για τον Λευτέρη. Κάθε στιγμή τελικά δεν άφησαν τους μπάσκετ μανιές να ξεφύγουν και όχι μόνο αυτό, κατάφεραν και να ισοπαλήσουν τη Ζηρίδης. Δεν σκοράρει με το ένα rebound του Μαρακάκη με το 3-3. Μισό λεπτό ακόμη για την ανάπαυλα. Δύο φάουλ μπορούν να δώσουν μπάσκετ μανιάς. Μυρλής. Γιώργος ξεφεύγει. Πάει για το δύσκολο. Κάνει βήματα όμως. Το 28. 15,3 όλα για τους μπάσκετ μανιάς. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Athens Creeps. Δευτερόλεπτα Δημητριάδης. Λάθος πάσα με το 10 και έβλεπα κατέβλεπα. Φάουλ διαφορετικό του Δημητριάδη. Δύο βολές για το Μαρακάκι με το 33 και 2,6 στο τέλος για τους Athens Creeps. Και τελικά στο Μαρκαντώνη το φάουλ είναι στο Μαρακάκι. Μαρκαντώνης δύο βολές λοιπόν με το 99. Έξω η πρώτη, άλλη μία εκεί. Κάτι αθλητικό ήταν, δεν ήταν τεχνική. Μέσα η δεύτερη και για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ η Athens Creeps. Έχοντας 17-4 επιμέρους σκορ. Θα δούμε ποιος θα πάρει την τελευταία επίθεση. Λογικά ο Μαρακάκης. Ο Σμυρλής μπροστά από το κέντρο. Αστοχή. 28-27 μπροστά
Για να κρύψει το πρώτο ημίχρονο. Μάνια 6-27, Athens Crips 28 σκορ ημιχρόνου, 28-23, 26-34 και 33. Crips 1-10, 0-0, 15-7 με τους μανιακούς. Πρώτη βίση για εκείνους, Κιζηρίδης, Στενάκης, Καλανιώτης, Κουμπλιάδης και ο Σασάς. Η πεντάδα τους, φάλ του Κωνσταντίνου του Κουρκουλή, Κουρκουλής, Μυρλής, Μαρακάκης, ο Παύλος Αργύρος και ο Άτζη. Πεντάρα των Crips. Καλανιώτης, ανοίγει το σκορ του δεύτερου ημιχρόνου, ο Kill Bill. Το 7 και κάνει το 29-28. Μυρλής αλλάζει κατεύθυνση, αστοχή με το 28, rebound του Κιζηρίδη με το 1. Κιζηρίδης λάθος με το 1, κλέβει ο Άρτζη με το 23, σερβίρι στο Μυρλή. Βολές για εκείνο με το 28. Αν βάλει στο 1, μία ασίς για τον Άρτζη με το 23. Σακέ η δεύτερη μία ασίστ για τον Άρτζη. Καλανιώτης στην εξωτερική, φάουλ της Μυρλή, δύο βολές για τον Βασίλη με το 7. Full match, west side με Γούδης. Πέρασε από την Βουλική Καλανιώτη για τον πέμπτο όμιλο. Τους διδόλογαν σαν με το παιχνίδι το επόμενο. Σε δεύτερη μπάν του Σασά με τα 2 μηδενικά. Την Κλειάδη στα 6 μέτρα με το 10. Άστοχος μπάν του Άρτζη με το 23. 30 όλα, δεύτερη σοπαλία του παιχνιδιού μετά το αρχικό 2-2. Παρακάκης τον Άρτζη ζητάει ο Κουρκουλής. Άρτζη κλείνεται, Μαρακάκης, 5 δευτερόλεπτα για 2, αστοχή με το 33, rebound του Κουρκουλή με το 26. Φάουλ του Δημητριάδη, 2 βολές για τον Κωνσταντίνο με το 26. Η λογική λέει πως το μάτσο θα πάει πόντο πόντο. Οι Ζηρίδης δίνει οδηγίες για να κινηθούν όπως πρέπει οι συμπαίκτες του. Αφήνει τελικά στον Στενάκη. Τώρα σε όλα τα Καλανιώτης για 3 με το 7. Δεν το βάζει, rebound του Άρτζη με 23. Όλος ο Αργυρός έχει 4 φάουλ. Τώρα θα κάνει την μπάλα στα χέρια του. Πλέγει τον Μυρλή. Άρτζη πίσω από το σκιν του Παύλου του Αργυρού. Αστοχή για 3 με 23. Rebound του Στενάκη με το 15. Το 3 πόντους έχουν βάλει δύο ομάδες στο πρώτο δίλεπτο της επανάληψης. Και από 2 φάουλ. Κάθε ομάδα. Ζηρίδης έσωσε, λάθος τελικά με το 1, κλέβει ο Παύλος Αργύρος με το 34, Μυρλής δεξί λέει άπλο το 28, κάνει το 30-33 για πρώτη φορά
η Athens Creeps στο συν 3. Στενάκης. Κοιτάξτε τον Δημητριάδη, μόνος του ο Καλανιώτης, ο Κιζελίδης αστοχή με το 1, rebound του Σμυρλή με το 28, ζητάει ο Παύλος Αργυρός τον βιασμό, θα πάρει την προσπάθεια, δεν βάζει το καλάθι με το 34, βγάζει ο Κουρκουλής. Time out, ζήτησε ο Στασινόπουλος, τα ακύρωσε. Κατάληξη της φάσης, για αυτό το λόγο έκλεισε το time out. Στενάκης, φάουλ του Μαρακάκη, δύο φορές για τον Στενάκη το 15, αν βάλει στο 1-1 assist για τον Δημητριάδη με το 10. Έξω το βιβλίο του Ανδρέα. Στενάκης, πάνω του ο Στενάκης, πάνω στην Αποκουκουλή, Μαρακάκης, φάουλ του Σασά. Τρίτο πρέπει να είναι. Τρίτο φάουλ του Νίκου. Δύο βολές για τον Λευτέρη Μαρακάκη με το 33. Έξω από τη βολή. Έχουν ένα θέμα στις βολές οι Athens Creeps. Το έχουμε βγάλει σαν συμπέρασμα. Μέσα η δεύτερη. Εδώ! Ζηρίδη στον Δημητριάδη. Δημητριάδη στον Καλαμιώτη, πάνω το Διονύς. Πάνω το Μουρλούδι, όλες για τον Καλαμιώτη με το 7. Δημητζόπουλος με το 0, αντί του Σμυρλή με το 28. Πολλά τα φάουλ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, 3 για τους Μανιακούς, 4 για τους Creeps. Έξω από το βολή του Καλαμιώτη. Μέσα η δεύτερη. Άρτζι για 3-23, έρβολ λιμπάν του Σασά με το 0. Στενάκης, αφήνει στο Σασά, γυρνάει, αστοχή με τα δύο μεταλλικά, rebound του Κουρκουλή με το 26. Άρτζι. Φεύγει, δεν βάζει το καλάθι με το 23, rebound του Μαρακάκη με το 33. Το δευτερόλεπτο από Παύλος Αργυρός για 3, αστοχή. 4 μαζεύει ο Στενάκης με το 15. Να μπορέσουν σήμερα οι Athens Creeps να σπάσουν το ρόδι και να αναγκάσουν παράλληλα σε πρώτη ήττα του Basket Maniacs. Ή αν η παρέα του Καλανιώτη θα κάνει το 4-4. Καλανιώτης λάθος με το 7, κλέβει ο Κουρκουλής με το 26. Κουρκουλής ρισκάρει, κάνει λάθος με το 26, κλέβει ο Δημητριάδης με το 10, χτύπησε στο πρόσωπο ο Παύλος Αργυρός. Διακοπή. Τον πάγκο λοιπόν, ο Παύλος Αργυρός, όχι, συνεχίζει. Λοιπόν, 33-34, 0-26 και 99 για τους Creeps, για τους Maniacs, 0-0, 7-15, 10 και 1. Δημητριάδης, είναι το σχέδιο Σασά, θα εκτελέσει δύο βολές, 12 φαλ, του Τζόπουλου.
Μπέρνς βάζει την πρώτη βολή. Θα δούμε αυτά, αυτό είναι το μάτι σε απόλυτη ισορροπία. Δεν το κάνει, χάνει τη δεύτερη, rebound του Κουλή. Το 26 πετάει εκείνος τον Παύλο τον Αργυρό. Κλείστηκε εκείνος, κάνει το πιο βγάλιο στον Νάκης, λέει ο ρέφερι. Το 14 λεπτά ακόμη για τους φιλοξενούμενους. Λάβος του Παύλου Αργυρή με το 34, κλέβει ο Στενάκης με το 15. Τσιρίδης μπαίνει προς τα μέσα, στο χι με το 1. Χτύπησε τη Τσιρίδης, το πάνω του Μαρκαντώνη με το 19. Χτύπησε στον νόμο τη διακοπή. 0-34, 99-26 και 33 για Creeps, 7-0, 0-0, 10 και 15 για τους μπάσκετ μανιές, ο Φιζηρίδης. Χτύπησε στον ώμο του. Παρακάκης. 23 και θα το βάλει μπροστά στο Στενάκη με το 33. 33-37. Με τους νέους τους συμπέτους να μην μείνουν με τον διαιτητή. Καλαμιώτης, φάουλ του Κουρκουλή. Βολές για τον Καλαμιώτη με το 7. Λόγω μαρικών. Παπαδόπουλος με το 16 στη θέση του Παύλου του Αργύρου με το 34, ενώ ο Σμιλτής με το 28 αντί του Κουρκουλή με το 26. Το τρίτο δεκάλεπτο, 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει. Σμυρλής, λάθος με 28, πλέον Δημητριάδης με το 10. Δημητριάδης τον Στενάκη. Δεν θα βιαστεί. Είχαν τις προϋποθέσεις πάντως οι Μανιακοί να χτυπήσουν τον βιασμό με τον Κουσκουλιάν. Καλαμιώτης, Παλ, Παπαδόπουλου, δεν μετράει το καλάθι. Δύο γολές ξανά για τον Κιλβίλ. Καρίσματα, εδώ μεταξύ τους οι Basket Maniacs. Μέσα η προσβολή. Time out η Athens Crips, ζητάει ο Παπαδόπουλος. Μέσα και δεύτερη, 37, όλα με 4 βολές του Καλαμιώτη. Time out η Athens Crips. Για τους Creeps 0-0, 10, 7, 15 και 0 για τους Basket Maniacs. 37 όλα, 3,5 λεπτά για το 3 δεκάλεπτο. Μιλάβης με το 28, κλέβει ο Δημητριάδης με το 10. Δημητριάδης, κλέβει με το 28, λάθος του Δημητριάδη με το 10. Τεχνική κίνηση στον Δημητριάδη και αποβάλλεται. Ζήτησε φάουλ, είχε και ένα διαφορετικό φάουλ. Αποβολή Δημητριάδη λοιπόν με το 10. Στον πάγκο μέσα ο Λαχόπουλος με το 21. Μια τεχνική και ένα διαφημιστικό είχε ο Δημητριάδης. Σμυρλής εκτελεί τη βολή, την κάνει με το 28.
φάουλα. Η αφίωση σηκώνεται ο Κουντζόπουλος άστοχος με το μηδενιμπάουν του Σασά με τα 2 μηδενικά. Καλαγιώτης φάουλ. Βουλή, 2 βολές για τον Καλαγιώτη με 17. Τρίτο φάουλ της Μουρλή. Καλαμιώτης κάνει την εκβολή. Κάνει την δεύτερη μπάουν του Μαρακάκη με το 33. Πολλές και οι δύο ομάδες θα εκτελούν στο τέλος 10 λεπτού. Μιγλής για 3 με 28 δεν το βάζει. Μπάουν του Παπαδόπουλου με 16. Μιγλής, τον Μαρκαντώνη με ταμπλό άστοχος με το 99. Ριμπάουν του Σασά με τα 2 μηδενικά. Στενάκης στον Καλαμιώτη, Καλαμιώτης για 3 με το 7, δεν το βάζει, ριμπάουν του Στενάκη με το 15, ούτε το πάρε τελικά ο Ανδρέας, 39-37, προσπαθούν οι μπάσκετ μάνιακς με ένα 6-4. Τα 33 με το τρίποντο του Μιλή, του Μαρακάκη. Μαρκαντώνης για 3 στο σίδερο με 99 rebound, του Μιλή με 28 βολές. Φάουλ του Βλαχόπουλου. Είναι αυτές οι μονομαχίες. Αυτές τις δύο ρακέτες. Μόλις έφεγε ο Θάνασης ο Πιακούλης. Σγούλφ. Μέσα με τον Σμυρλή. Σε δεύτερη rebound του Βλαχόπουλου με 21. Το μάτς έχει πάει στη δύναμη στο δεύτερο ημίχρονο. Βγάζει ο Σμυρλής. Καλαμιώτης θα γυρίσει με το 7 και άλλο καλάθι για ακόμη μια φορά ο Καλαμιώτης παίρνει στις πλάτες του. Μπασκερμάνιας, Μιγλής, καθαριά με τον Καλαμιώτη, άστοχος ο Γιώργος με το 28, λοιπόν του Βλαχόπουλου με το 21. Ο Καλαμιώτης κατεβάζει και την μπαλά. Καλαμιώτης από το high post, πάω στους Μιγλής, δύο βολές ξανά για τον Βασίλη Καλαμιώτη με το 7. Σημερινή τέταρτο φάουλ στον Πάγκο με το 28, μέσα ο Άρτζη με το 23. Έξω και ο Μαρκαντώνης με το 99, μέσα ο Παύλος Αργυρός με το 34. Έξω η πρώτη βολή. Και δεύτερη rebound του Μαρακάκη με 33, παρέμεινε το 41-38. 70 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μαρακάκης για 3 με το 33, βγάζει το όπλο που και ισοπαρίζει. 41 όλα. Στονάκης και τον Καλαμιώτη. Σώζει φάουλ του Μαρακάκη, δύο βολές για τον Καλαμιώτη με το 7. Τρίτο φάουλ του Μαρακάκη. Μία επίλυση ακόμη για Basket Maniac και Athens Crips για το τρίτο δεκάλεπτο.
Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2. Αλλαγή. Έχει το Καλαμιάτης με το 7. Μέσα και η Ζηρίδης με το 1. Βάζει ο Παύλος Αργύρος. Περιμένει κάποια κίνηση απέναντι στον Άρτζη. Πάμε τη Ζηρίδη. Ο Άρτζη σηκώνει για τους 23 και τον βάζει τέταρτο τρίποντο. 43-44. Κάνει την αφόρητη δουλειά σήμερα με τα τρίποντα του Άρτζη για τους Athens Crips. Στενάκης πάει για το δύσκολο μπλοκ του Μαρακάκη με το 33. Ο Βλαχόπουλος αστοχή με το 21, rebound από τον ίδιο. Επιμένει ο Βλαχόπουλος, ούτε τώρα μαζεύει ο Στενάκης με το 15, 5 δευτερόλεπτα. Στενάκης για 3, άστοχος με το 15, rebound του Βλαχόπουλου με το 21, δεν προλαβαίνει ο Σασάς. Διατήρησαν το συν 1, από 16 πόντους δύο ομάδες το... Το δεκάλεπτο, το 27-28 έχει γίνει 43-44, ένα δεκάλεπτο ακόμη. 0-1, 7-0, 0 και 15 για το Basket Mania, 23-33, 28-99 και 26 για τους Athens Crips. Παρανιώτης λέει στους συλλέκτους που να μην ξαναμιλήσει κανένας. Γιατί Αντώνης, Κουρκουλής και ο Άρτζη. Πεντάδα Athens Crips. Μαρακάκης ξεφεύγει. Φάουλ του Καλαμιώτη, δύο βλές για τον Μαρακάκη με το 33. Σασάς της Ζηρίδης, Καλαμιώτης, της Κουλιάνη και ο Στενάκης. Πεντάδα τον Basket Mania. Η μοναδική επιλογή πλέον στον πάγκο είναι ο Λαχόπουλος. Ο Κουλιουτζόπουλος, ο Παπαδόπουλος και ο Παύλος Αργυρός μέσα από τον Μαρακάκη. Μέσα και δεύτερη. 2 στις 2, 43-46. Σκουλιάν. Στενάκη. Κλείστηκε, Στενάκης, θέλω να δω στον Καλαμιώτη, ο Στενάκης μπαίνει στα μέσα, μπλοκ εντυπωσιακό του Κουρκουλή με το 26 φάουλ του Κισκουλιάνα, διαφορετικό. Δύο βολές για τον Σμυρλή με το 28 και παραφορά από το κέντρο για τους Athens Crips. Δεν το έχει αντιληφθεί ο Κουσκουλιάν. Μέσα από την βολή του Σμιγλή. Σε δεύτερη. Δεν στις τέσσερις οι Crips. Τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του τελευταίου δεκαλέπτου και προηγούνται πλέον με 4 πόντους. Μαρακάκης για 3 με το 33. Θα τον βάλει ο Μαρακάκης και στους 7 πλέον οι Athens Crips. 43-50. 6-0 στο πρώτο λεπτό του τελευταίου δεκαλέπτου. Φάουλ του Μαρκαντώνη πάνω στον Καλαμιώτη. Όλοι οι Λίκοι. Καλαμιώτης για 3, θα το βάλει με το 7 και απαντάει στο τρίπο του Μαρακάκη. 46-50. Πάμε στη σκόρα από ό,τι φαίνεται κύριο στους 60-65 πόντους. Όποια ομάδα βάλει νομίζω 65 θα πάρει και την νίκη. Αν πάμε τόσο ψηλά. Σμυρλής. Σμυρλής αφήνει στον Κουρκουλή.
Κωνσταντίνος μπαίνει προς τα μέσα, δεξί είναι η αποστοχή με 26, πάνω του Σασά με τα 2 μηδενικά. Καραλιώτης, φάουλ του Μαρκαντώνη. Δεύτερος ακόμα φάουλ του Μαρκαντώνη. Ζερίδης, μπλοκ του Κουρκουλίνου το 26. Δεύτερη τάπα. Πάλι το στενάκι δεν δίνεται ως Μιχλής. Κερδίζει φάρα το Καραλιώτη και δύο βολές. 28. Τέταρτο φάουλ του Καραλιώτη, αυτό είναι πρόβλημα. Basket Maniacs. Θα τον βοηθούν στην άμυνα. Έξω σας άσμε με τα 2 μηδενικά μας ο Βλαχόπουλος με 21. Έξω η προσβολή. 3 φαουλ ήδη μπάσκετ Μάνιαξ, 2 η Athens Clips. Έξω και η δεύτερη rebound του Βλαχόπουλου με 21 και φάουλ του Πουλί. Τρίτο και για τους Athens Clips. Γυρίδης μπαίνει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι με το ένα και ρίχνει να βράσει το 2 στο καλάθι δηλαδή. 48-50. 5-0 σερί. Basket Maniacs. Καρακάκης μπαίνει προς τα μέσα, επιθετικό φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Μαρακάκη. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τέταρτο του. Ή 3 ή 4 έχει. Και εκείνος έχει ένα θέμα τραυματισμού από τον προηγούμενο. Μαρκαντώνης ζητάει ο Άτζη, ο Μαρκαντώνης επιλέγει τον Μαρακάκη. Μαρακάκης πρέπει να την πάρει πίσω από την πλάτη, τρομερό καλάθι από Λευτέρη το Μαρακάκη με το 33. 48-52. Καλαμιώτης θα γυρίσει βήματα με το 7. Πόσο φάουλ Βλαχόπουλου, τέταρτο. Δύο παίκτες με 4 φάουλ μετά το Καλαμιώτη και ο Βλαχόπουλος. Για 28, 26, 23, 33, 99 για Athens Clips, 2 βολές για τον Κουρκουλή με 26, 0, 1, 7, 21 και 15 για Basket Maniacs μέσα από την βολή του Κωνσταντίνου του Κουρκουλή. Βολές και για τις δύο ομάδες μέχρι το τέλος. Σε δεύτερη rebound του Κιζηρίδη με το 1. Στενάκης στον Καλαμιώτη. Καλαμιώτης για 2 με το 7. Στο key rebound του Κουρκουλή με το 26. Βρίσκει τον Σμυρλή, ένας μέρα με το στενάκι. Σμυρλής πατάει δυνατά και βάζει το καλάθι με το 28 και στο συν
7 εκ νέου η Athens Creeps μετά το 43-50, 48-55, 6-0-5 για τη λήξη. Ζηρίδης, τον Στενάκη, θα δοκιμάσει το χέρι, το άκρο διατρίζει το 15, βγάζει ο Μαρακάκης. 3-14 για τους Basket Maniacs. Καλαμιώτης για τρεις βιάστηκε με το 7 στο κι. 14 δευτερόλεπτα. Γλυς. Γλυς ξεφεύγει αστοχή με το 28, rebound του Βλαχόπουλου με το 21. Ζηρίδης. Πίσω από Σκουλιάνη. Αφήνει στο Στενάκη, περνάει τον Καλαμιώτη. Καλαμιώτη συμπάλα εκτός τους Creeps. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Μανιακούς. Κάνει λάθος εκεί, έβγαλε στον Άκης. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο στο σύν 7 η Athens Creeps. Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο πεντάλεπτο και διαφορά στους 9. Δύσκολα τα πράγματα πλέον για τους Basket Maniacs. Σασάς με τα 2 μηδενικά, αντί του Πισκουλιάν με το 0. Λάθος επαναφορά, όχι έβγαλε ο Σμιγλής. Μόλις τώρα ασόβιο οι Basket Maniacs. Κιζηρίδης ξεφεύγει με το 1, φάουλ του Άρτζη, 2 βολές για τον Κιζηρίδη με το 1. Εκβολή 49-57. Και η δεύτερη μπάντ Μαρκαντώνη με το 99. Του Πουλής αποφάσισε να πάρει την προσπάθεια και βάζει το καλάθι με το 26 στο συν 10 πλέον η Athens Creeps και δύσκολα γυρνάει το μάτς. Τενάκης για τον Κιζηρίδη. Κιζηρίδης για 3 με το 1 δίνει 1 στους Μανιακούς. Time out. 4-18 κατά το τέλος. But it's like I was too weak to be so... 16, 26, 28 και 33 για Creeps. 15, 21, 7, 0, 0 και 1 για τους Basket Maniacs. Η Ζηρίδης έδωσε ανάσα με το τρίποντο που έβαλε. Μιλής σε φεύγει. Κάνει λάθος με 28, κλέβει ο Κιζηρίδης με το 1. Λαχόπουλος
Πέμπτη προσπάθεια, δεν πάει στο καλάθι. 21 rebound του Κουρκουλή με 26. Κουρκουλή, 2 αστοχή με 26 rebound. Το Μαρακάκι με το 33, βάλ του Σασά. Και του Βλαχόπουλου. Υπάρχει δρότας στη ρακίνα μέσα για αυτό να σκουπιστεί. Μπάσκετ Μάνια στην επόμενη αγωνιστική έχουν παιχνίδι με Phoenix Bans και εκείνη έχουν κάνει το 3-3. 2 Ιουνίου στα Κρεσίδα Πλάτωνα, ενώ 30 Μαΐου Athens Crips Αμπαλίες εδώ στον Κολονό. Έξω από την βολή του Μαρακάκη. Μέσα η δεύτερη, 52-60. Σμιλής κλέβει με 28 λάθος, συντηρίζει με το 1. Ο Σμιλής δεν λέει όχι σε ένα εύκολο καλάθι. Οι Crips ξαναφέρουν την ψήμα διαφορά 10 πόντων, 52-62. Καλανιώτης. Για 3 θα ευστοχίσει με το 7, δεν τα παρατάνε οι Basket Maniacs. Σε ετοιμάζω την live μετάδοση να υπάρχει. Μαρακάκης δεν απαντάει με το 33, rebound του Καλανιώτη με το 7. Καλανιώτης ο Σασά, εύκολο καλάδι με το 0, ασύστη Καλανιώτη με το 7 και διαφορά στους 5. Time out, Crips, 57-62. 26-0, 16-28 και 33 για τους Athens Crips. 15, 7-1, 0-0 και 21 για τους Basket Maniacs. Σμιλής πιέζεται, αφήνει στο Κουρκουλή. Ο Κουρκουλής μπαίνει προς τα μέσα με ταμπλό, βάζει το καλάθι με το 26. 2,5 λεπτά για τη λήξη. Basket Maniacs 57, Athens Crips 64. Στενάκης στείλει τον Κιζηρίδη, 10 δευτερόλεπτα. Κιζηρίδης με jump shoot, αστοχή με το 1, rebound του Σασά με το 0, με τα 2 μηδενικά. Λακόπουλος για 3 με 21, αστοχή, rebound του Μαρακάκη με το 33, νομίζω οι Athens Crips θα πάρουν την νίκη. Να σκοράουν τώρα, Παπαδόπουλος με άλλη ούπα, αστοχή με το 16, rebound του Στενάκη με το 15 και foul του Σμυρλή, 2 βολές για το Στενάκη. Τέταρτο φάλ και για τους Μυρλί, νομίζω. Ή πέμπτο, πέμπτο από ό,τι φαίνεται. Το 28 στον πάγκο. Μέσα ο Άρτζι, το 23. Άρμο Στενάκης, θα φανεί ψύχρεμος. Μέσα και το 99, ο Μαρκαντώνης. 26-23, 0-99 και 33 για Athens Crips. Μέσα και δεύτερη. Ακόμη την καλησπέρα από τον Κολονό. Κουρκουλής για 3 με 26 αστοχή, rebound του Καλανιώτη. Basket Maniacs 59, Athens Crips 64. Καλανιώτης, Κιζηρίδης, Βλαχόπουλος, Στενάκης και ο Σασάς η πετάδα των Μανιακών. Στενάκης γυρνάει, 2 βολές. Άρτζι, Κουρκουλής, ο Κουγιουμτζόπουλος, ο Μαρακάκης και ο Μαρκαντώνης. Πέμπτο φάουλ και του Μαρακάκη. Μετά το Σμυρλή και εκείνος αποβάλλεται.
4, ο Παύλος ο Αργυρός με το 34. Τέταρτη αγωνιστική για τον πέμπτο όμιλο της Development Summer League. Οι Basket Maniacs έχουν κάνει το 3-3, οι Clips έχουν χάσει στα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει. Στον Άκης πριν έβαλε και 2, τώρα χάνει την πρώτη. 7-2-8 το σημερινό μάτς. Οι Basket Maniacs έχουν χάσει με τεχνική ποινή και αντιαθλητικό φάουλ τον Δημοσιάδη από το τρίτο δεκάλεπτο. Έξω και η δεύτερη μπάλα του RG. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό, διαφορά στους 5. Παύλος Αργυρός για τον Μαρκαντώνη με τον 99, κάνει κακό τελείωμα, ίδιο στο rebound, επιμένει, αστοχή, μαζεύει ο Νίκος ο Σασάς. Λαχόπουλος, είναι η τελευταία ευκαιρία του Basket Maniacs. Παλανιώτης θα σηκωθεί για 3, δεν το βάζει, rebound του Γιουτζόπουλου. Κυζηρίδη, δύο βολές για τον Κιντζόπουλο. Οι Άθανες Κλίπς πολύ κοντά στην πρώτη τους νίκη. Πού σε ρε Κώστα Χαλκιά. Έλα, έχουμε εδώ πέρα εκείνον τον βλέπεις που κάνει διατάσεις. Παίζει με τους Γουλς, πάνω σε Φιλακούλης. Έλα, τον δεις. Ο Κιντζόπουλος μέσα από την βολή. Έχουμε Basket Maniacs. Έχουν κλείσει κοστά. Έξω η δεύτερη, μπάλα εκτός από τον Μαρκαντώνη. Time out. Λογικά η Athens Crips. Συνέχεια στο παιχνίδι, δεν είχαμε time out. Παλανιώτης λάθος, παίρνει ο Μαρκαντώνης φάουλ του Λαχόπουλου. Με το πέμπτο του αποβάλλεται. Μέσα ο Πισκουλιάν. Μαθήκη πεντάδα θα τελειώσει το μάτσι Basket Maniacs. Γνωρίζουν την πρώτη του σιτά στο Summer. West Side Wolves το επόμενο παιχνίδι με τον πέμπτο όμιλο του Development Summer League. Στη δεύτερη, rebound από τον ίδιο. Βγάζει ο Καλανιώτης στη συνέχεια. Του Πουλής. Θα του βάζει το Σασά. Δύο βρες για τον Πουλή. Νίκη, κάνε αυτό που σου είπα και θα σου πω μετά, τώρα δεν μπορώ να μιλάω. Τέσσερις παίχτες οι Basket Maniacs πλέον. Μέσα από πολύ αποβλήθηκε και ο Νίκος ο Σασάς. Δεύτερη, λοιπόν, Καλανιώτη. Καλανιώτης για 3, δεν το βάζει, λοιπόν, του Μαρκαντώνη. 59-60, θα πάρει την προσπάθεια ο Κουτζόπουλος με καπλό, βάζει το τρίποντο. Τελικό αποτέλεσμα, Basket Maniacs 59, Athens Crips 70.